Πάνος απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης. Καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο κορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παιχτών και τη δίψα τους για την νίκη. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Τη σεζόν. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Θέλει να στείλει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι. Καλή αμυντική προσπάθεια. Ναι, πέρασε η παλιά. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Φυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Καλού. Η Σιμάκμηρη. Η Μπουλά. Ξεκινάει η κόντρα. Κάνει μια μεγάλη παλιά. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ. Αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Εξαπολύει ένα σουτ. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Τέβες ετοιμάζεται για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία του Τσάι με δύναμη την μπάλα. Μπράβο του! Έπιασε το βολέ και λίγο ήθελε για να μπει. Το σημαντικό είναι να μην φοβάσαι να δοκιμάσεις το πόδι σου. Κάποια στιγμή που θα πάει, θα μπει. Μπουλά. Ψάχνει για συμπέχεια. Καλό διώξω. Το κάνει ο Ανθρώπινος. Αν σημάδευε λίγο καλύτερα μπορεί και να το είχε βάλει. Έπιασε γεμάτο σούτ. Ήταν καλή προσπάθεια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε τον κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Καλού. Είναι καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Γκολ!
Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Αυτό το 1-0. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Η Σιμάτ Μιρίν. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Προωθεί την μπάλα. Μια αμυντική προσπάθεια. Την κολτσάει. Εδώ μακρύνει, είναι η υπερένταση. Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει το κίνδυνο. Όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Εδώ αραμίστηκε η μπάλα. Καλού κάνει τη μακρινή παλιά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πολύ καλό το passing game εδώ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Καλού. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Καθάρισε ωραία. Η Μπουλά θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Γκοντίν προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Απ' και είναι έτοιμος να σουτάρει. Ναι, μπήκε! Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του ίσιο. Υπέροχη προσπάθεια, τους ξεγέλασε όλους. Φανταστική δουλειά με το σώμα του, μπράβο. Είναι αυτό που λέμε, τους έστειλε για τσάι. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς και η πίεση σαφώς μεγαλώνει για τους αντιπάλους. Η Μπουλά θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Μακρινή πάσα μπροστά.
ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Νέτο θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Κίμπουλα προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Στον ουρανό η μπάλα. Θα το καρφώσει. Τον άδειασε κανονικά. Νέα κεφαλιά. Φοβερή η ψυχραιμία του υπό τόση πίεση. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Πλέον υπολείπονται ένα κόλλο από τους αντιπάλους. Αυτό το τέρμα αλλάζει όλη τη δομή του αγώνα πλέον. Και με το momentum υπέρ τους είναι όλα πιθανά. Κάνει το γέμισμα. Την έκοψε. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Ιμπουλά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή. Το τόλμησε. Ελάχιστα πάνω. Από το οριζόντιο δοκάρι. Ο goalkeeper ξέρει πολύ καλά ότι δεν είχε ελπίδες εδώ αν το σουτ πήγαινε μέσα. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ο linesman σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, goal, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση το 0. Τη στέλνει μακριά. Ισάκ. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Νέτο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Κάνει τη μακρινή παλιά. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Η Σιμάτ Μιρίν. Νέτο. Καλού. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη.
Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Ντέβες! Ισακ επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Είναι ένα ακόμα κόρνερ. Πρέπει πραγματικά να το αξιοποιήσουν. Για να δούμε ποιον θα σημαδέψει από τις διάφορες επιλογές που έχει. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Δίχτυα η μπάλα! Αλλάζει η δυναμική του αγώνα. Εκεί στον πάγκο κάποιος μάλλον θα αρχίσει να χαμογελάει, γιατί όλα βαίνουν σύμφωνα με το πλάνο του. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ωραίο σου! Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Δεν είχε πολλές επιλογές και αποφάσισε να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Και να το... Πολύ φιλόδοξο από τέτοια απόσταση. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Και τη στέλνει μπροστά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Καλεγκάρι, ψάχνει τη σύντα. Επιχειρεί το σουτ. Εδώ έκανα μια πολύ... Στα δύο την αντίπαλη άμυνα. Τελικά όμως το σουτ που έγινε δεν βρήκε στόχο. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάση. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Είναι γρήγορο σαν να στραπεί. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Ντρογκμπά αποφασίζει, θα εξαπολύσει το σουτ. Αν το είχε βάλει, θα είχαν ένα σκορ ασφαλείας. Αν το είχε βάλει, μάλλον θα είχε λήξει το θέμα τώρα. Βλέπω ελπίδα στα πρόσωπά τους. Λέτε να ξέρουν κάτι παραπάνω? Ναι, μάλιστα. Είναι και πάλι κόρνερ. Να και το βολέ. Απογοητευτικά έξω η μπάλα. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει.
Ανέξυπνη αυτή η παλιά. Εκτός γραμμής, σε πλάγιο. Είναι απίθανος. Νταβίτ Σίλβα. Καλεγκάρι. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Καλεγκάρι. Σταματάει εκεί τον αντίπαλό του που δεν τα κατάφερε. Είχε βοήθειες εκεί στα αριστερά. Αλλά παίρνοντας το πάνω τελικά δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Βέβαια, αυτό είναι εύκολο να το πούμε εκ των υστέρων. Θα δοκιμάσει από εκεί κάτω. Θα προσθεθούν στο παιχνίδι 4 λεπτά. Κάνει ένα γέμισμα μπροστά. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμού. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Για να δούμε. Είναι ευκαιρία. Ούτε αυτή τη φορά τα κατάφερε. Την κυριαρχία στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Με τόσες απανωτές ευκαιρίες. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Βγαίνουν νικητές εδώ μετά από μια καταπληκτική δουλειά σε κάθε τομέα. Άξιζαν αυτό το αποτέλεσμα. Ο προπονητής τους θα είναι πολύ περήφανος για αυτούς. Κατάφεραν να πάρουν αυτό που ήθελαν εκτός έδρας χάρη στο καλό αγωνιστικό τους πλάνο, το οποίο και ακολούθησαν πιστά από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο αποκλεινός αγώνας έφτασε στο τέλος του. Οπότε, από εμένα, τον Χρήστο Δυναγόπουλο, ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναϊλάκη που ήταν μαζί μου.